Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα θα μας απασχολήσει η νέα εξέλιξη στο θέμα της εθνικής μας ταυτότητος. Λέγω εθνικής ταυτότητος γιατί η πολιτική λεγόμενη ταυτότητα δεν ανήκει σε κάποιους διαβάτες που περνούν από εδώ και φεύγουν και δεν παραμένουν να ζήσουν και να αγωνιστούν για αυτό τον τόπο. Η προσωπική μας ταυτότητα, είτε λέγεται αστυνομική, είτε πολιτική, είναι ταυτότητα συγχρόνως εθνική. Και μια ταυτότητα εθνική δεν μπορεί να αγνοεί τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το έθνος, και τα δύο αυτά στοιχεία είναι η γλώσσα μας και η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, χωρίς να αδιαφορούμε και για την κάθε πίστη, την κάθε θρησκεία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, που απεδείχθη ότι είναι η καλύτερα δημοκρατία την οποία πρέπει να έχουν σαν παράδειγμα όλοι οι λαοί του κόσμου και αυτής της Ευρώπης, οι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει λίγο να σοβαρευτούν και να πάψουν να μας αντιμετωπίσουν με τέτοιες σκοπιμότητες και να μας ταπεινώνουν. Γιατί ασχολούμεθα και πάλι με τις ταυτότητες? Διότι εμείς δεν φταίμε, μας προκαλούν, μάχονται την εθνική μας συνείδηση. Θέλουν, αν ήταν δυνατόν, το συντομότερον, υποκινούμενοι κάποιοι παράγοντες από μισελληνικές σκοτεινές δυνάμεις να μας διαλύσουν σαν κράτος, να μας αφομοιώσουν σαν έθνος και να μας εξαφανίσουν σαν ορθοδοξία. Εάν τα λέγαμε αυτά πριν από μερικούς χρόνους, πριν από μερικά έτη, θα μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Όταν όμως βλέπουμε και σήμερα, ακούσαμε στις ειδήσεις το πρωί, ότι η πολιτεία μας, και καλώς έκαμε, δεν δέχεται το σχέδιο ΟΕΝ, των Λόρδων βλέπεις, που θέλουν αυτοί να λύσουν τα δικά μας προβλήματα όπως τα θέλουν εκείνοι να τα λύσουν. Και όχι όπως απαιτεί το δίκαιο, η λογική και η ιστορία. Ξανατό έχω πει και θα το ξαναλέγω, γιατί είναι που παραμένουν τα προβλήματα και γίνονται πιο πολύ δυσεπίλητα και πιο πολύ απειλητικά για την χώρα μας. Εμάς μας θυμούνται όταν είναι να τους εξυπηρετήσουμε τις σκοπιμότητες τους. Όταν είναι να πείσουμε τους Σέρβους να μην είναι ελεύθεροι πολιορκημένοι, αλλά να γίνουν δούλοι των σχεδίων ΟΕΝ και των σχεδίων της ΕΟΚ και των σχεδίων κάποιων μεγάλων της Δύσεως. Για να υποταγούν δηλαδή στα συμφέροντα τα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά της ΕΟΚ. Τότε μας θυμούνται και μπορεί να μας πούν μια μέρα μπράβο σας και ώσπου να βραδιάσει να μας έχουν ετοιμάσει τον λάκκο μας. Αυτή είναι η μεγάλη της Δύσεως και αυτή ακόμα της Ευρώπης. Δεν τους κατηγορούμε. Θα θέλαμε να τους επενούμε. Θα θέλαμε να είχαμε την χαρά και την εμπιστοσύνη
και τον ενθουσιασμό να λέμε λόγους επενετικούς και να θριαμβολογούμε κι εμείς, γιατί ανήκουμε πλέον στην ΕΟΚ και πηγαίνουμε σε μια ενοποίηση αυτής της ΕΟΚ και πολιτιστική και οικονομική και λοιπά. Όμως τα πράγματα μιλούν μόνα τους. Γιατί η κυβέρνηση απέρριψε το σχέδιο ΟΕΝ για τα Σκόπια? Προχτές δεν ήταν που στη Βουλιαγμένη τους βγάλαμε ως προπροσώπους τους Ευρωπαίους? Τους κάναμε το χατήρι εκεί και άνοιξαν τα ουράνια. Άνοιξαν τα ουράνια το πρώτην πρωία και ώσπου να βραδιάσει πάλι απειλές και κεραφνοί εναντίον ημών των Ελλήνων, που μόνο θυσίες γνωρίζουμε να προσφέρουμε και τίποτε να μην απαιτούμε. Επιτέλους η πολιτεία ξύπνησε και είδε τη σκευωρία, τα τεκτενόμενα και είπε δεν δέχουμε σχέδιον, και ο κύριος Λόρδος έδωσε το όνομα Μακεδονία φυσικά στα Σκόπια και απαιτούν να δώσουμε διευκολύνσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να κατεβούν στο λιμάνι αυτοί ανενόχλητοι και διευκολύνσεις εμείς να δίδουμε και παραχωρήσεις εμείς να δίδουμε, και τίποτε αυτοί να μην εκπληρώνουν από τις υποσχέσεις τους. Ξεχάσανε λοιπόν τη Λισαβόνα, ξεχάσανε τους τρεις όρους, ξεχάσανε τα όσα μας υπεσχέθησαν, ξεχάσανε τα πάντα. Και μόνον την ώρα που είναι να λάβουν κάτι λίγο υπόσχονται, και σπου να βραδιάσει το ξεχνούν και δόλια μας συμπεριφέρονται. Να γιατί ασχολούμεθα λοιπόν συνέχεια με αυτά τα προβλήματα. Εμείς δεν είχαμε καμία όρεξη να ασχολούμεθα με ταυτότητες, εθνικά προβλήματα, τα οποία δεν έπρεπε να μας απασχολούν. Δεν έπρεπε να αφήσει η κοινότητα της Ευρώπης να μας απασχολούν, εμάς που είμαστε μέλος της κοινότητας. Και να χαρίζονται οι κύριοι της Ευρώπης σε αυτούς που ήταν σύμμαχοι του άξονα το 40 και να αγνούν εμάς που είμαστε πάντοτε οι αγωνιστές της ελευθερίας και αξιοπρεπίας και τιμής και δικαιοσύνης, και να αγνούν εμάς που είμαστε ένα πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν φταίμε εμείς. Δεν μας αρέσει να γυρνάμε στα ίδια θέματα, όμως είμαστε αναγκασμένοι, αφού βλέπουμε κάποιες εξελίξεις που μας ανησυχούν. Διαβάσαμε και σύντομα σχολιάσαμε την περασμένη εκπομπή το ψήφισμα το δεύτερον του Ευρωβουλίου. Σκεφτείτε, ένα ολόκληρο Ευρωβούλιο κάθισε και ψήφισε, αφού συζήτησε αν θα αναγράψουμε ή όχι το θρησκευμό μας στην ταυτότητα. Τα είχαμε σχολιάσει αυτά, ότι είναι ανυπόστατες, νομικά ανυπόστατες όλες οι αιτιολογίες του ψηφίσματος του Ευρωβουλίου, και θα πρέπει κάποτε και οι Έλληνες ευρωβουλευτές να είναι πιο αξιοπρεπείς και πιο σωστά τοποθετημένοι και επιστημονικά και νομικά και ελληνικά, γιατί Έλληνες είναι, τι θα υποστηρίξουν, ποια συμφέροντα, ποιον. Λοιπόν, καμία βάση δεν υπάρχει. Θέλησαν λοιπόν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού και να περάσουν τροπολογία περί προαιρετικού, την απέσυραν αυτή. Θα δούμε και τα πρακτικά της Βουλής σήμερα. Τα έχω εδώ τα πρακτικά. Μίλησαν σε αυτή την σύναξη της 6ης Τετάρτου 1993, μίλησαν περίπου 30 βουλευτές μαζί και με τον Υπουργό Εσωτερικών, και εκφράζομαι την χαρά και την ικανοποίηση και την αισιοδοξία, διότι χαρά λέγω διότι συμπεριφέρθησαν οι βουλευτές όλων των αποχρώσεων. Ως Έλληνες, ως Χριστιανοί, ως Ορθόδοξοι, ως Πατριώτες, ως υπερήφανοι άνδρες και όχι ως ανδρίκελα. Τους συγχαίρομαι λοιπόν, όλους, ακόμα και αυτούς που φέραν αντιρρήσεις, μα όλοι είχαν θετικές πλευρές.
Μα όλοι είπαν μεγάλες αλήθειες. Θα δούμε, έχω εδώ λοιπόν τα πρακτικά, στη συνέχεια της σημερινής μας ομιλίας, θα δούμε λοιπόν κάποιες παραγράφους από αυτά τα πρακτικά της Βουλής, τα οποία επιτέλους μας έδωσαν μία φορά, μεταξύ και άλλων πολλών περιπτώσεων, το δικαίωμα να νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες. Να λέμε ότι έχουμε Βουλή. Ότι έχουμε εκπροσώπους, ότι έχουμε κυβέρνηση, ότι έχουμε εδώ στον τόπο Έλληνες και όχι πουλημένους. Λοιπόν, δυστυχώς όμως η παπική, δεν θα πούμε ποτέ καθολική εκκλησία. Καθολική εκκλησία είναι η ορθόδοξη εκκλησία, που είναι οικουμενική, αυτό σημαίνει καθολική εκκλησία. Όπως και καθολικός στα μοναστήρια του Αγίου Όρους σημαίνει την κεντρική εκκλησία που εκκλησιάζονται όλοι οι πατέρες και από τις σκήτες και τα κελιά κλπ. Η παπική λοιπόν εκκλησία με το όργανό της στην εφημερίδα Καθολική στις 4 Μαΐου του 1993 έρχεται να θορυβηθεί μετά από την ψήφιση, μετά από την καταψήφιση μάλλον στη Βουλή της τροπολογίας περί προαιρετικού. Θορυβείται λοιπόν η παπική εκκλησία, νομίζω ότι ήταν τελειωμένα όλα, ότι μας είχαν κάνει υποχειρίους, ότι μας είχαν ταπεινώσει και αναγκάσει. Θορυβείται όταν βλέπει ότι ένα ολόκληρο κοινοβούλιο, όπως λένε οι ίδιοι, οι βουλευτές μας, εύγετους, το 95% λοιπόν των βουλευτών ήταν εναντίον του προαιρετικού και εναντίον αυτής της ταπεινώσεως της πατρίδας μας. Έσπευσε λοιπόν ανήσυχη η Καθολική, η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθεί λέει, με πολύ προσοχή τις συζητήσεις για το θρήσκευμα, για την αναγραφή του θρησκεύματος, στις νέες ταυτότητες που πρόκειται να εκδοθούν. Λυπάται ειλικρινά, λέει, διότι μέχρι σήμερα συνεχώς μεταβαλωμένη τοποθέτηση της πολιτείας στο θέμα αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Ποια σύγχυση, καμία σύγχυση. Αυτοί έπαθαν σύγχυση που περίμεναν ότι τέλειωσαν, να μην αναγράφουν θρήσκευμα στην ταυτότητα και να μας κάνουν προσελητισμό όπως και οι Ιουνίτες και οι άλλοι. Το ΚΑΣΡΕ πρέπει να γνωρίζει ότι όχι μόνο τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον πολίτη, αλλά και εκείνα που προσδιορίζουν το θρησκευτικό πιστεύω του πολίτη, ότι λέει είναι επιπερασμένες νοοτροπίες αυτές. Πού το βρήκαν γραμμένο οι παπικοί? Ποιος είναι ο πολίτης, διπλός στην φύση, άλλος ως θρησκευόμενος και άλλος ως πολίτης και άλλος ως κοινωνικός παράγοντας. Ένας είναι ο άνθρωπος, ένα το πρόσωπο. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν πιστεύω ότι η έκδοση των νέων ταυτοτήτων θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την εδραίωση και στην πατρίδα μας του σεβασμού της ελευθερίας, της συνειδήσεως, της ελευθερίας, της θρησκείας και της επισφραγίσεως, της ισοπολιτείας με την κατάργηση επιτέλους των θρησκευτικών διακρίσεων. Ψεύδεται η καθολική η παπική εκκλησία ότι ποτέ δεν κάναμε διακρίσεις. Όταν φυσικά δεν δώσαμε να διδάξει παπικός ουνίτης θρησκευτικά, αυτός δεν έχει τα προσόντα. Πώς θα διδάξει? Μπορεί να κάνει το γιατρό ένας που δεν ξέρει να πεταλώνει ένα άλογο? Θα κάνει και το γιατρό? Πώς θα διδάξει η Ορθοδοξία ένας που δεν κατέχει την Ορθοδοξία? Εκεί φυσικά δεν είναι στέρηση δικαιωμάτων. Εκεί είναι τι? Είναι μία αδυναμία να ασκήσει κανείς ένα επάγγελμα όταν δεν έχει τα προσόντα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία θρησκευτική διάκριση. Δεν μπορεί λοιπόν να παρεβιάσουμε τη θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων χάριν της ασυδοσίας της θρησκευτικής, της υπερελευθερίας, που δεν είναι τότε ελευθερία των παπικών, να παραβιάζουν δηλαδή την ελευθερία των Ορθοδόξων και να τους προσελητήσουν και να τους διδάξουν και στα σχολεία ουνίτικα πράγματα προς εξουνιτισμόν και προς, θα λέγαμε, λατρεία της παποσύνης. Αναφέρει στη συνέχεια η παπική εκκλησία εδώ ότι είναι αντισυνταγματική η μνήμη του θρησκεύματος, δεν είναι στοιχείο της αστυνομικής ταυτότητας, αλλά μόνο της ελεύθερης συνειδήσεως, αυτά τα παραμύθια που έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι είναι αντίθετη στη δήλωση του θρησκεύματος και τα υπόλοιπα, και στη συνέχεια καταλήγει αυτό το δημοσίευμα της 4ης Μαΐου του 1993, μετά από την κατακεράβνωση της τροπολογίας περί προαιρετικού στην Βουλή,
καταλήγει και λέγει ότι καθολική, δηλαδή δήθεν εκκλησία, θα προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για να παλαιευθεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Θα προβεί λοιπόν, θα προωθήσει όπου δει όλες τις διαδικασίες για την κατάργηση της αντικαιματικής αυτής αποφάσεως.